Σήμερα, 5η 29 Νοεμβρίου του 2012, πρόκειται η λεγόμενη ως Παλαιστινιακή, εμείς φυσικά θα συνεχίσουμε την αποκαλούμε ψευτο-Παλαιστινιακή, διοίκηση του Άμπου Μάζεν, του Μαχμούτ Αμπάς, του αρνητή του ολοκαυτώματος και του τρομοκράτη της Φατάχ Αμπού Μάζεν Μαχμούτ Αμπάς. Πρόκειται λοιπόν η ψευτοπαλαιστινιακή διοίκησή του να ζητήσει στον ΟΗΕ να αναγνωριστεί ως ένα σημείο το λεγόμενο ως ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης. Και από ό,τι φαίνεται, η πλειοψηφία του ΟΗΕ θα ψηφίσει υπέρ της δημιουργίας ενός τέτοιου κράτους. Και εδώ πέρα λοιπόν ερχόμαστε να πούμε κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα δεν είναι τυχαία η ημερομηνία 29 Νοεμβρίου, αφού επίσης 29 Νοεμβρίου του 1947 είχε περάσει η λεγόμενη απόφαση των Ηνωμένων Εθνών για την δημιουργία δύο κρατών στη γη του Ισραήλ. Ενός εβραϊκού, παλαιστινιακού, η Παλαιστίνη κάποτε λεγόταν όλη η περιοχή, όνομα που έτσι και έτσι προέρχεται από τους Ρωμαίους, και ενός αραβικού παλαιστινιακού. Και το 1947 η εβραϊκή πλευρά το δέχτηκε. Δέχτηκε να δημιουργηθεί ένα μικρό εβραϊκό κράτος στη γη του Ισραήλ και ένα μεγαλύτερο αραβικό κράτος στη γη του Ισραήλ. Αυτοί οι οποίοι αρνήθηκαν αυτή την απόφαση και οι οποίοι ξεκίνησαν πόλεμο εναντίον του εβραϊκού νεοσύστατου κράτους ήταν οι Άραβες, η αραβική πλευρά. Και γι' αυτό μετέπειτα είδαμε τον πόλεμο της ανεξαρτησίας το 1948. Και φυσικά στην συνέχεια, ενώ το Ισραήλ, το μικρό αυτό Ισραήλ νίκησε τους αραβικούς, ενώ τους Ενωμένους Αραβικούς Στρατούς, αυτό το μικρό Ισραήλ δεν είχε στην αρχή ούτε τη Δυτική Όχθη, την Ιουδαία και Σαμάρια, ούτε τη Γάζα, ούτε τα υψίπεδα του Γκολάν, ούτε την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Τότε λοιπόν τι ήθελαν οι Άραβες? Όταν του επιτέθηκαν ξανά οι Ενωμένοι Αραβικοί Στρατοί το 1967 κατά τον θαυμαστό πόλεμο των 6 ημερών. Γιατί, αν μιλάγαμε για κατεχόμενη δίθεν Παλαιστίνη, πού ήταν οι λεγόμενοι Άραβες Παλαιστίνοι να φωνάξουν για ελεύθερη Παλαιστίνη όταν η Δυτική Όχθη, η Ιουδαία και η Σαμάρια ήταν κάτω από την κατοχή, όχι του Ισραήλ, αλλά κάτω από την κατοχή της Ιορδανίας, όταν η Γάζα, η Λωρίδα της Γάζας, δεν ήταν κάτω από την κατοχή του Ισραήλ, αλλά κάτω από την κατοχή της Αιγύπτου, όταν η Ανατολική Ιερουσαλήμ φυσικά ήταν κάτω από την κατοχή της Ιορδανίας και πάλι, πού ήταν να φωνάξουν? Αλλά φυσικά υπήρχε από τότε, ήδη από το 1964, 3 χρόνια πριν τον πόλεμο των 6 ημερών το 1967, υπήρχε η οργάνωση, η περιβόητη, καταλαμμένη οργάνωση την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ο PLO. Και τότε φυσικά ζητούσαν απελευθέρωση όλης της Παλαιστίνης, της γης του Ισραήλ. Δηλαδή, καταστροφή του μικρού εβραϊκού κράτους. Ακόμα και σήμερα, η PLO, η Παλαιστινιακή Διοίκηση, η Φατάχ, έχουν φυσικά και η Χαμάς, έχουν ως σύμβολό τους το χάρτη όλης της γης του Ισραήλ. Όχι μόνο τα σύνορα του λεγόμενου 67,
αλλά και τα σύνορα του 48. Και έτσι λοιπόν οι Άραβες ξανά επιτέθηκαν οργανωμένα και ενωμένα εναντίον του κράτους του Ισραήλ το 1973 στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ και πάλι έχασαν με τη βοήθεια του Θεού. Αλλά μετά κατάλαβαν ότι με τους Εβραίους πρέπει να είναι πολύ πιο πονηροί. Και γι' αυτό ήδη από τότε η PLO, η Οργάνωση την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, μιλούσε για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ σε στάδια. Ότι θα κόψουν το κράτος του Ισραήλ σαν σαλάμι, σταδιακά, πουλώντας δήθεν στους Εβραίους το όνειρο, το απατηλό όνειρο μιας ειρήνης και μιας ησυχίας στην περιοχή. Και εμείς ως Εβραίοι, εμείς ως Ισραηλινοί και οι περισσότεροι από τους σιωνιστές έπεσαν σε αυτήν την παγίδα. Και έτσι είδαμε τον διαμερισμό του κράτους του Ισραήλ σύμφωνα με το σχέδιο της PLO και σύμφωνα με το σχέδιο του Αραφάτ να πραγματοποιείται. Είδαμε στην αρχή το κράτος του Ισραήλ να δίνει τη Χερσόνησο του Σινά στην Αίγυπτο. Όταν στο Camp David, στη συμφωνία του Camp David, είχε περάσει ήδη μέσα στη συμφωνία με την Αίγυπτο ο όρος ότι το Ισραήλ πρέπει να αναγνωρίσει τον Παλαιστινιακό λαό. Και μετέπειτα είδαμε συνθήκες του Όσλο, όπου δημιουργήθηκε η λεγόμενη Παλαιστινιακή Διοίκηση, όπου το Ισραήλ όπλησε τη λεγόμενη Παλαιστινιακή Διοίκηση, όπου έφερε τον Αραφάτ και την φατρία των τρομοκρατών του από την Τινησία μέσα στη γη του Ισραήλ. Είδαμε πως το Ισραήλ έδωσε σχεδόν όλη τη δυτική όχθη και την Γάζα στους λεγόμενους οσδίδια Παλαιστινίους, βέβαια με αυτονομία στην αρχή. Και είδαμε μετά την τρομοκρατία, την αραβική, ισλαμική τρομοκρατία να χτυπάει αλίπητα μέσα στη γη του Ισραήλ, τον εβραϊκό λαό. Και μετέπειτα είδαμε το κράτος του Ισραήλ με μονομερή, επέσχυντη αποχώρηση από τη λωρίδα της Γάζας να καταστρέφει δεκάδες εβραϊκούς οικισμούς και να διώχνει χιλιάδες Εβραίους, Ισραηλινούς, σιωνιστές, κατοίκους και πολίτες από τα σπίτια τους με τρόπο βίαιο. Και στη θέση αυτής της αποχώρησης δημιουργήθηκε το λεγόμενο Χαμαστάν της Γάζας, που ρίχνει σήμερα πυράβλους σε όλες τις νότιες πόλεις του Ισραήλ. Και όχι μόνο, ακόμα και στο Τελαβίβ, ακόμα και στην Ιερουσαλήμ. Και η συνέχεια έπεται. Μας διαμελίζουν σιγά σιγά, μας κόβουν κομμάτι κομμάτι σιγά σιγά. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Και ήθε, είναι ο Θεός τα φέρνει έτσι, 29 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, το 1947 τότε, 29 Νοεμβρίου, σήμερα 2012, προσπαθεί ο ΙΕ να περάσει την αναγνώριση ως ένα σημείο του λεγόμενου Παλαιστινιακού Αραβικού κράτους. Και ήθελε ο Θεός να τα φέρει έτσι, ή αυτή να είναι η αρχή του τέλους. Του τέλους του λεγόμενου ψευτοπαλαιστινιακού θέματος. Του Παλαιστινιακού ψέματος και του Παλαιστινιακού μύθου. Γιατί εμείς εδώ διακηρύσουμε Παλαιστίνη ως ανεξάρτητη αραβική ή ισλαμική οντότητα και κράτος δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία, δεν υπάρχει και ούτε ποτέ θα υπάρξει. Υπάρχει μόνο γη του Ισραήλ. Υπάρχει μόνο εβραϊκή γη του Ισραήλ. Και ερχόμαστε και λέμε, θα έρθει η ώρα, αργά ή γρήγορα, και με τη βοήθεια του Θεού όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο, που ο εβραϊκός λαός και ο Ισραηλινός λαός θα ξυπνήσουν και τότε θα καταλάβουν πως η μόνη λύση για το λεγόμενο Παλαιστινιακό
είναι ο εβραϊκός λαός να ξυπνήσει και να απελευθερώσει όλη τη Δυτική Όχθη, την Ιουδαία και Σαμάρια, όλη τη λωρίδα της Γάζας από τον αραβικό ζυγό. Και φυσικά την Ανατολική Ιερουσαλήμ, και φυσικά ακόμα και τη Γαλιλαία, και φυσικά ακόμα και την Γιάφα και κάθε άλλη περιοχή στην οποία υπάρχουν Άραβες, Παλαιστίνοι δήθεν ή ακόμα και Ισραηλοί οι οποίοι δηλώνουν αντισιωνιστές. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να πούμε, αυτή η γη είναι εβραϊκή. Είναι μια μικρή γη, αλλά είναι εβραϊκή. Όποιος άλλος μη Εβραίος, Άραβας ή άλλος μη Εβραίος, θέλει να ζήσει μέσα σε αυτή την εβραϊκή γη, καλοδεχούμενος όσο σέβεται αυτήν τη γη σαν εβραϊκή και αυτό το λαό σαν εβραϊκό. Διαφορετικά, ας πάρει τα μπουγαλάκια του και ας φύγει. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Και μακάρι γρήγορα να δούμε το κράτος του Ισραήλ να απελευθερώνει αυτά τα εδάφη και να τα προσαρτίζει μέσα στη γη του Ισραήλ, σαν αναπόσπαστο κομμάτι της εβραϊκής ιστορικής γης. Και θα μου πείτε, και τι θα γίνει με το δημογραφικό, τη στιγμή που οι Άραβες είναι εκεί η πλειοψηφία? Εδώ μπορούμε να ρωτήσουμε, και τι θα γίνει με το δημογραφικό της Γαλιλαίας, που είναι αναπόσπαστο σήμερα κομμάτι της γης του κράτους του Ισραήλ, όπου και εκεί οι Άραβες, οι αντισιωνιστές, την πλειοψηφία τους Άραβες είναι η πλειοψηφία. Μήπως θα τους δώσουμε και τη Γαλιλαία μετέπειτα? Έτσι λοιπόν η λύση είναι μία. Όποιος θέλει να ζήσει μη Εβραίος στη γη του Ισραήλ, όπως είπαμε, κάτω από την εβραϊκή εξουσία, καλοδεχούμενος. Όποιος δεν θέλει, να σηκωθεί και να φύγει. Που θα πάει, δεν μας ενδιαφέρει. Μπορεί να πάει στην Αίγυπτο, της μουσουλμανικής αδελφότητας, μπορεί να πάει στην Ιορδανία, μπορεί να πάει στη Συρία, στον Λίβανο, μπορεί να πάει στη Σαουδική Αραβία, μπορεί να πάει στο Ιράν, μπορεί ακόμα και να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μπορεί ακόμα και να πάει στην Ευρώπη, μπορεί ακόμα και να πάει σε όλους αυτούς τους φίλους των δίθεν ψευτοπαλαιστινίων που τους υποστηρίζουν παγκόσμια. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Παλαιστίνη δεν υπήρξε, δεν υπάρχει και ποτέ δεν θα υπάρξει. Με τη βοήθεια του Θεού υπάρχει μόνο εβραϊκή